Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έξω έχει 1 βαθμό και η μικρή λίμνη έχει παγώσει τελείως. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως δεν πάγωσε το φίλτρο και τρέχει κανονικά. Κάνει λίγο βασερία το φίλτρο, αλλά δείτε το και μόνοι σας. Ακούστε. Κανονικός πάγος. Για να γίνει κάτι τέτοιο, για να παγώσει ολόκληρη η επιφάνεια της λίμνης, οι βαθμοί έπεσαν σίγουρα αρκετά κάτω από το 0. Επειδή είχαμε και άλλες τυχές θερμοκρασίες, αλλά ποτέ δεν είχε παγώσει. Αυτή τη στιγμή έχει χιονίσει σε όλη την Ελλάδα. Καλά, προφανώς εκτός από την Πάτρα, αλλά αυτό δεν έχει τόσο σημασία και ο καιρός είναι πολύ κρύος. Γεια σε όλους και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα έχουμε ένα καινούργιο δέμα. Και η αλήθεια είναι πως έχουμε... Ναι, είναι λίγο βαρύ, δεν μπορώ να το σηκώνω έτσι με το ένα χέρι. Και η αλήθεια είναι πως έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο. Οπότε πάμε να ανοίξουμε να δούμε τι είναι. Αν και ξέρετε ήδη από τον τίτλο. Και επίσης πρώτη φορά θα μπορέσω να κάνω ένα σωστό unboxing χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό. Επειδή έχουμε πάρει το συγκεκριμένο τρίποδο. Πάμε να σας στερεώσω εδώ πάνω. Δεν έχω κάτι να το σκίσω, οπότε πολύ απλά. Τα χέρια. Και εδώ έχουμε το καινούριο εσωτερικό μας φίλτρο. Λοιπόν, και όπως άλλαξα πλευρά και στερέωσα στο τρίποδο, τώρα θα ανοίξουμε το κουτί. Το πήρα για τη γλάστρα έξω, είναι μέχρι 750 λίτρα ανά ώρα. Η γλάστρα έξω είναι 120 λίτρα, οπότε είναι υπέρ 100 και το υπερκαλύπτει. Και από ό,τι μπορώ να δω, νομίζω μπορεί να βάλεις και άλλους κάδους για καθάρισμα. Μέσα έχει όλα τα εξαρτήματα τα οποία μπορούμε να διαβάσουμε, τα οποία μπορείς να τα αλλάξεις και να βάλεις κάτι καλύτερο. Εδώ λέει πάλι τα ίδια και εδώ δείχνει ξεκάθαρα τι χρήση. Κάνει διαλύμνες, οκ, έτσι λέω το χρησιμοποιούσα, έκανε. Είναι όντως μεγάλο. Όπα, είναι βαρύ. Δεν αστιεύεται. Ανοίγει για πολλά περισσότερα. Για περισσότερα λίτρα. Από εδώ μπορείς να ρυθμίσεις τη ροή του νερού και από εδώ να συναρμολογήσεις το φίλτρο σου. Σουγκαράκι. Μπορούμε να το εγκαταστήσουμε και μία λοβάμβακα, αλλά και κεραμικό μακαρόνι. Πλαστικό κουτάκι μέσα στη σκόνη, το οποίο θα πληθεί πριν μπει στη γλάστρα. Και κουτάκι με ενεργό άνθρακα. Έτοιμο, μπαίνει στην πρίζα και λειτουργεί. Το ξεπλένω και μεταφερόμαστε έξω. Έχω πλύνει το φίλτρο, το έχω πίσω μου και πρωτού το βάλουμε θα ήθελα να κάνουμε μια αλλαγή νερού. Μια καλή αλλαγή νερού. Έχουμε εδώ το φίλτρο πλυμμένο, έτοιμο να μπει και πρωτού το βάλω εδώ. Θέλω να το πάρω από εδώ και να το τοποθετήσω για λίγη ώρα μέσα στο όπα. Μπήκε και όλη η πρίζα. Ας το αφήσουμε για λίγη ώρα εδώ για ένα έτσι μικρό acclimation, να απορροφήσει τουλάχιστον το σφουγγάρι και ο άνθρακας, μερικά θρεπτικά συστατικά από το νερό. Τις τελευταίες 2-3 ημέρες δεν τα έχω ταΐσει καθόλου επειδή η θερμοκρασία είναι κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου. Και όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου, τα χρυσόψαρα είναι ανενεργά. Χορεύουν πολύ αργά. Αν θέλουν να φάνε, έχουν άπειρη άλγη μέσα στο νερό τους και στα τυχώματα της γλάστρας. Και για όσους δεν ξέρουν, η άλγη είναι αυτό το πράσινο αηδιαστικό πράγμα το οποίο για τα χρυσόψαρα είναι ό,τι καλύτερο. Επίσης έχω αφαιρέσει και το pump που είχα για να κάνει κίνηση στο νερό εδώ μέσα. Ναι, τώρα το παρατήρησα, χρειάζομαι κούρεμα, το ξέρω. Γέμισα τις γλάστρες με νερό, μπορείτε να τις δείτε εδώ πέρα γεμάτες. Και συγκεκριμένα εδώ είναι πεντακάθαρη. Δεν ξέρω να κάνει δουλειά το φίλτρο επειδή έχει συνέχεια τόσο χαμηλή ροή. Έχω βάλει μέσα τη συγκεκριμένη γλάστρα με τον πάπυρο, ευελπιστώντας ότι το καλοκαίρι θα μεγαλώσει, και το συγκεκριμένο φυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω. Και κάτι άλλο κομμένα από τα ενιδρία το οποίο έχω παρατήσει εκεί. Αυτό που βλέπετε πάνω εδώ πέρα, τα άσπρα τα περίεργα, είναι από την άλγη. Είναι πολύ καθαρό, δεν ξέρω γιατί. Έχει καθαρίσει βασικά από μόνο του. Πιστεύω ότι αν το παράταγα για πολύ καιρό έτσι, κάποια στιγμή θα γινόταν πεντακάθαρο. Αλλά δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Μόλις παρατήρησα κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου. Νομίζω πως έχει έρθει σπασμένο το πινάκι για το οξυγόνο. Ήρθε η ώρα, μπαίνει το φίλτρο μετά από πολύ καιρό. Τώρα νομίζω είναι σε πιο μεγάλες πιέσεις. Το χαμηλώνουμε και θα το αφήσω εδώ. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλά. Και ερχόμαστε για να δούμε πόσο έχει καθαρίσει αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους. Δεύτερη μέρα που έχουμε το φίλτρο μέσα. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από χτες. Δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Αλλά πάμε να σας δείξω τι έχει αλλάξει. Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, είναι πολύ πιο καθαρό. Βλέπουμε ότι υπάρχει στον πάτο που πριν δεν φαινόταν καθόλου. Δεν έχω αποφασίσει να μου αρέσει. Δηλαδή, δεν έχω σκεφτεί σίγουρα αν θα ήθελα να το βλέπω πεντακάθαρα μέσα και να τα βλέπω όλα καθαρά. Γιατί έτσι μου δίνει ένα πιο cozy, ας το πούμε, vibe. Βασικά, όχι μόνο σε μένα και στα χρυσόψαρα. Τουλάχιστον όμως έτσι μπορώ να ξέρω ότι υπάρχουν και ζουν όλα κανονικά. Υπάρχει πολύ καλή ανατάραξη στην επιφάνεια και γενικότερα. Αυτό που σκέφτηκα ήταν να κάνω άλλη μια αλλαγή νερού σήμερα ώστε να φύγει κι άλλο το πράσινο νερό και να ελαφρύνω το το φίλτρο, δηλαδή να μην ρίξω όλο το βάρος πάνω του από την πρώτη μέρα λειτουργίας. Θα καθαρίσω το σφουγγάρι πάντα σε νερό του ενιδρίου, στη συγκεκριμένη περίπτωση της συγκεκριμένης γλάστρας, και θα το βάλουμε σε λειτουργία σε λίγο. Θα είναι μια δύσκολη διαδικασία επειδή βρέχει, οπότε θα κλείσω και θα επανέλθω όταν έχω αδειάσει λίγο από το νερό εδώ μέσα. Οκ, λοιπόν, έγινε μουσκεμα, δεν πειράζει όμως. Άδειασα λίγο περισσότερο από το μισό της γλάστρας. Φύλαξα λίγο νερό για να καθαρίσω το σφουγγάρι. Έβγαλα από την πρίζα το φίλτρο και όπως βλέπετε εδώ, το έχω στερεώσει με σύρμα. Επειδή όπως σας είπα, δεν μπορεί να φροντιζώσει λόγω της συγκεκριμένης επιφάνειας αλλά και της άλγης. Πιάνεται καλά, κρατιέται, δηλαδή κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Όμως σιγά σιγά θα το βελτιώσω, αλλά περιμένω να φτιάξει λίγο καιρός και να ζεστάνει το νερό επειδή είναι πολύ κρύο και δεν μπορώ να το πιάνω. Πάμε να καθαρίσουμε το φίλτρο. Το φίλτρο έκανε σίγουρα καλή δουλειά, διότι αυτό ήταν το νερό το οποίο άφησε μέσα και όλη η βρωμιά. Άλλο το σ' άφησε με το που το μετακίνησα. Αν δείτε εδώ, αυτό κόπηκε επειδή έχει σαπίσει, έχει λίγο χαλάσει από το κρύα. Μετακίνησα το φίλτρο, το έβαλα εδώ. Αν και φοβάμαι, επειδή εδώ στο πλάι θα έχει ρίζες από το φυτό που σας έδειξα πριν. Πιστεύω όμως θα είναι κομπλέ. Θα το μετακινήσω λίγο πιο δεξιά και θα ρίχνει το νερό κάπως έτσι και θα επιστρέφει πίσω ώστε να το ρουφήξει και να το βγάλει έξω καθαρό. Μέσα έχει μόνο σφουγγάρι άνθρακα και την κασετίνα με τον άνθρακα. Εάν πιστεύετε ότι είναι καλύτερα να βάλω αλοβάμβακα, γράψτε κάτω στα σχόλια. Επειδή να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα βοηθήσει και σε τι. Πάμε να τη γεμίσουμε και να ξανακρεμάσουμε το φυτό. Τώρα φαίνεται πολύ καλύτερα μέχρι και στην κάμερα. Είναι λίγο ανακατεμένο επειδή είχε αρκετή πίεση το νερό από το λάστιχο. Το φίλτρο τρέχει κανονικά, έχει σταθεί. Υπάρχει μεγάλη ανατάραξη στην επιφάνεια και τα χρυσόφυλλα σιγά σιγά συνηθίζουν τη νέα τάξη των πραγμάτων. Το συγκεκριμένο τυχλώριο είναι. Περνάει ασθενοφόρο, αστυνομικό, περιοριστικό. Δεν ξέρω τι είναι. Το συγκεκριμένο τυχλώριο είναι 150 ml ανά 600 λίτρα. Οπότε πάμε γρήγορα να κάνουμε quick math και να δούμε πόσο βγαίνει. Για όσους δεν ξέρουν πώς να το υπολογίσουν, 150 ml για 600 λίτρα. Χ ml, γιατί δεν ξέρουν πώς πρέπει να ρίξουμε. Αυτή η γλάστρα είναι περίπου 120 λίτρα. Οπότε θα γράψω 120 λίτρα και κάνουμε χιαστή. Δηλαδή κάνεις 150 ml επί 120 ίσον 600 επί χ. Αφήστε σχολεία στο το γραφικό μου χαρακτήρα και συνεχίζουμε. 18.000 ίσον 600 και διαιρούμε δια του 600. Φεύγουν τα δύο μηδενικά και είναι 18.000 δια 6. Φεύγουν τα δύο μηδενικά και είναι 180 δια 6 που κάνει 30. Άρα χρειάζεται 30 ml αντιχλώριο. Και επειδή η μπαταρία ξανατελειώνει και δεν την πολύ πιστεύω με αυτή την κάμερα στο θέμα μπαταρίας, ρίχνουμε το σφινάκι από το αντιχλώριο. Ήταν το δεύτερο, το πρώτο το έριξα. Έχω στερεώσει και το φυτό και σας δείχνω μία τελευταία φορά το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ όμορφο. Το καλοκαίρι θα είναι ακόμα καλύτερο που θα είναι όλα ανθισμένα. Αλλά μέχρι τότε ποιος ξέρει. Ίσως αυτό έχει εξελιχθεί λίγο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Το τελευταίο διάστημα το community έχει ανέβει και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Έρχονται νέα βίντεο, έρχονται shout out σε άλλα παιδιά που κάνουν κάτι παρόμοιο με εμένα και θα ήθελα να ανέβει η δουλειά τους. Και αυτά από μένα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή, ενεργοποιώντας το καμπανάκι για να μην χάνετε ειδοποιήσεις και να ενημερώνεστε για το όποτε βγαίνει ένα καινούριο βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Σύντομα. Γεια σας.